Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από τους νέους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, δικηγόρος στη Λέσβο, με σημαντική παρουσία από τα νέα πρόσωπα. Λοιπόν, και εισηγήτρια στην Βουλή, έτσι δεν είναι κυρία Κομμουνιμάκα, για ό,τι αφορά στο Κομμουνιστικό Κόμμα, για τα θέματα της συνεπιμέλειας. Σήμερα ψηφίζεται, έτσι δεν είναι? Να δούμε, θα ψηφιστεί. Αυτό είναι. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για τις θέσεις του κόμματος σχετικά με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, γιατί έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Κοιτάξτε, εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή είναι ξεκάθαρα. Τοποθετήκαμε ότι θεωρούμε ότι είναι όριμη ανάγκη να καθιερωθεί, να νομοθετηθεί, να γίνουν αλλαγές σε σχέση, και συμφωνούμε, σε σχέση με την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας του παιδιού μετά το διαζύγιο και την κοινή ευθύνη των δύο γονιών στην ουσιαστική συμμετοχή τους για την ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού. Γιατί θεωρούμε ότι ό,τι η ευθύνη των γονιών απέναντι στα παιδιά τους θα πρέπει να είναι κοινή, τόσο όταν βρίσκονται εντός γάμου όσο όταν βρίσκονται και εκτός. Η τοποθέτησή μας αυτή κοινή με βάση, αν θέλετε, με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες που έχει σήμερα ένα παιδί, και βάζοντας, αν θέλετε, αυτές στο επίκεντρο, κρίνουμε και την ευθύνη και τις υποχρεώσεις των γονιών απέναντι σε ένα παιδί. Όμως σήμερα αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι το ερώτημα είναι ότι υπάρχει πραγματική στήριξη, βοήθεια των γονιών ώστε να μπορέσουν πράγματι να ικανοποιήσουν αυτή τους την υποχρέωση απέναντι στα παιδιά τους σε σχέση με την κοινή τους ευθύνη για την άσκηση της γονικής μέρημνης, της ανατροφής, τη φροντίδα του παιδιού. Ναι. Γιατί σήμερα και αν θέλετε και όλη η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή επικεντρώνει κυρίως αυτή την ευθύνη στο ζήτημα ως ατομική ευθύνη του ζευγαριού για να απέναντι στο παιδί. Όμως σε ένα τόσο σύνθετο κοινωνικό ζήτημα δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει η ουσιαστική και η στήριξη της πολιτείας, η κοινωνική, η οικονομική απέναντι στα ζευγάρια, ώστε πράγματι να μπορούμε να μιλάμε για άσκηση της γονικής μέρημνας, για φροντίδα απέναντι στα παιδιά, για τη βοήθεια της ανατροφής τους. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κοινωνικές δομές που θα στηρίζουν το ζευγάρι και πριν φτάσει στη λύση του γάμου, αλλά και κατά τη διάρκεια, αν θέλετε, και στην περίοδο του διαζυγίου και μετά, που θα πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη και σε σχέση με την ψυχολογία του παιδιού, σε σχέση με τη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά, τη φροντίδα κλπ. Να μπορέσει πραγματικά να στηρίζει το ζευγάρι για να, σε έναν βαθμό, αν θέλετε, και να λύνει και συγκρούσεις, αντιδικίες που δημιουργούνται αντικειμενικά. Άρα βάζετε, δυστυχώς γνωρίζουμε, κατά την πορεία του διαζυγίου. Άρα βάζετε, κυρία Κονημάκα, σωστά, την περαιτέρω οικονομική στήριξη από το κράτος των διαζευμένων γονιών και κατ' επέκταση των προβλημάτων που δημιουργούνται από μια τέτοια ψυχοφθόρα κατάσταση. Και με τη μορφή τροπολογία. Τρεις τροπολογίες, ναι. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό, και αν έχετε την εικόνα, γιατί είπε και ο κ. Τσιάρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι πιθανότατα τα θετικά να τα αντιμετωπίσει στην πορεία της ημέρας που θα λήξει και η συζήτηση για το νομοσχέδιο και θα πάμε σε ψήφιση ή μη, το πιο πιθανό είναι να ψηφιστεί. Αν έχετε εικόνα, ό,τι θα γίνει κατέχτω από αυτά τα οποία καταθέσατε κι εσείς. Κοιτάξτε, πέρα από το ότι μέχρι τώρα δεν έχει τοποθετηθεί κάπου στο Υπουργείο, όμως εμείς εντοπίζουμε το πρόβλημα, αν θέλετε, κυρίως στο ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόθεση από τη μεριά της κυβέρνησης, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γιατί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα ζευγάρια, δυστυχώς τις γνωρίζουν πολύ καλά οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, είτε βρίσκονται, αν θέλετε, στη συμβίωση, είτε εκτός. Και εμείς λέμε ότι πώς σήμερα υποτίθεται έρχεται η πολιτεία να νομοθετήσει και να στηρίξει τα ζευγάρια για να ασκήσουν από κοινού τη γονική τους μέρημνα, όταν οι νέοι εργαζόμενοι δουλεύουν με τα ωράρια λάστιχο, με ανασφάλεια, και σήμερα έρχεται, τις επόμενες μέρες έρχεται να νομοθετήσει ένα πραγματικά αντεργατικό τερατούργημα που θα δυναμητήσει εντελώς
την καθημερινότητα, τη ζωή των εργαζομένων, άρα και την οικογενειακή ζωή. Άρα σε έναν βαθμό είναι και υποκριτικό από τη μεριά της κυβέρνησης, υποτίθεται να βάζει στο επίκεντρο το συμφέρον του παιδιού, όταν την ίδια στιγμή ναρκοθετούν πραγματικά την καθημερινότητα των νέων εργαζομένων, βάζουν εμπόδια και στην προσωπική αλλά και στην οικογενειακή ζωή, δυσκολεύουν, αν θέλετε, την ίδια την μητρότητα, δεν υπάρχουν πραγματικά δομές και κοινωνική πρόνοια και τη στήριξη με μέτρα της, των νέων εργαζομένων, της μητρότητας, τα επιδόματα κλπ, τις άδειες που πρέπει να έχει. Άρα σε τι συνθήκες έρχεται σήμερα, υποτίθεται, να νομοθετήσει το ζήτημα αυτό της κοινής άσκησης της γονικής μέρημνας? Γιατί εμείς λέμε ότι όλα αυτά δεν θα λειτουργήσουν προφανώς σε κοινωνικό κενό. Γι' αυτό λέμε ότι αν πραγματικά έχει πρόθεση να βοηθήσει αν πραγματικά και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για το συμφέρον του παιδιού, θα φρόντιζαν να στηρίξουν τα νέα ζευγάρια και τα δεσμευμένα αλλά και βέβαια όσο βρίσκονται μέσα στη συμβίωση, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες που ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του διαζυγίου πολλαπλασιάζονται, με μέτρα όπως εμείς έχουμε προτείνει φορολογικής ελάφρυνσης των δύο γονιών, να παίρνουν έγκαιρα το επίδομα μητρότητας όσοι ασκούν την επιμέλεια, οι γονείς που ασκούν την επιμέλεια, να, με μια σειρά άλλα μέτρα, ας πούμε, σε περίπτωση που έχουν παιδιά από περισσότερους γάμους και παραπάνω από δύο παιδιά, να παίρνουν επίδομα πολυτέχνου και ας μην ασκούν την επιμέλεια, μια σειρά τέτοια μέτρα που αν θέλετε θα ήταν βοηθητικά στο να αντιμετωπίσουν και τέτοιους οικονομικούς καταναγκασμούς και δυσκολίες, που είναι μία από τις αιτίες που πολλαπλασιάζουν, αν θέλετε, και τις εντάσεις μέσα μέσα στην οικογένεια. Αυτά όμως τα ζητήματα δεν τα λύνει ούτε το σημερινό νομοσχέδιο, ούτε βέβαια τα έλυνε και το ισχύον οικογενειακό δίκαιο. Γιατί γίνεται από τα άλλα κόμματα μια προσπάθεια να παρουσιάσουν, να υπερασπιστούν με θέρμη το ισχύον οικογενειακό δίκαιο. Όμως εμείς λέμε ότι ακόμα και αν θέλετε να ήταν το πιο σωστό νομοθετικό πλαίσιο, το πιο προοδευτικό, που απέχει πολύ από αυτό και το σημερινό και οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση, αν δεν υπάρξει παράλληλη κοινωνική και οικονομική στήριξη των ζευγαριών, αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα παραμείνουν κενό γράμμα. Μάλιστα. Γιατί ούτε θα διευκολυνθούν οι γονείς στο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή του ζωή, ούτε βέβαια μπορεί σύνθετα κοινωνικά ζητήματα που παρουσιάζονται δυστυχώς στην καθημερινότητα των παιδιών, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πρόσβαση τους στην εκπαίδευση, προβλήματα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αν δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές που θα παρακολουθούν την εξέλιξη του διαζυγίου και την πορεία των παιδιών, τότε αυτά τα πράγματα δεν μπορεί πραγματικά να υλοποιηθούν. Μπορεί να μένουν ευχολόγια σε ένα χαρτί, όμως στην πράξη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια δεν λύνονται. Κυρία Κομινάκα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, να πούμε, σχεδόν έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ πηγαίνουμε προς την, μπαίνουμε και στα εργασιακά, όλη αυτή η εβδομάδα η επόμενη θα μας απασχολήσει. Πολύ σύντομα, σε λίγα δευτερόλεπτα αν μπορείτε, και εν όψη και της συγκέντρωσης που θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας την Πέμπτη στο Σύνταγμα, με ομιλία του Γενικού Γραμματέα του κ. Κουτσούμπα. Είναι τα εργασιακά για σας η μητέρα των μαχών, έτσι όπως διαμορφώνεται? Είναι αιτία πολέμου για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο για το ΚΚΕ. Ναι. Θα πρέπει να απαντήσουν, γιατί αυτές οι αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο πραγματικά θα γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω τον ίδιο τον εργαζόμενο, θα ναρκοθετήσουν την ίδια τη δυνατότητα. Μάλιστα. Στη ζωή με αξιοπρέπεια και στη δουλειά. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κομινάκα, βουλευτής. Ναι. Κυρία Κομινάκα, Μαρία Κομινάκα, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Λέσβο.